Σαν όνειρο που έγινε πραγματικότητα, φαντάζει το τμήμα ψυχολογίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης στο Διδημότυχο του Εύρου. Η νεοειδρυθήσα πλέον σχολή ψυχολογίας άνοιξε και επίσημα τις πύλες της με μια λαμπρή τελετή στις 14 Οκτωβρίου, ενώ από τις 30 Σεπτεμβρίου ήδη υποδέχθηκε τους πρώτους επιτυχώντες με την συμμετοχή να είναι αυξημένη. Ένα τμήμα που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους υποψήφιους φοιτητές, για τους μαθητές των λυκείων. Και αυτό αποδεικνύεται από τη συμμετοχή. Ήδη από ό,τι έχουμε παρατηρήσει, 80 φοιτητές παρακολουθούν καθημερινά τα μαθήματα. Γίνανε πολύ μεγάλες προσπάθειες σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οι οποίες είχαν να κάνουν με πολλές κατευθύνσεις. Να πω επιγραμματικά, ανακατασκευή του κτηρίου, μια πρώτη φάση, γιατί θα ακολουθήσει και δεύτερη, συμπεριλαμβανομένου και τις άλλες υποδομές του Πανεπιστημίου στην πόλη. Η συλλογική προσπάθεια των φορέων της περιοχής οδήγησε στην υπέρβαση των δυσκολιών εξαιτίας καθυστερήσεων αλλά και ελλειπών κτηριακών υποδομών, με το Τμήμα Ψυχολογίας να κλείνει το μάτι ανάμεσα στις πιο ελκυστικές σχολές της Θράκης. Ακολούθησε για πρώτη φορά σύμβαση ενοικίασης δωματίων, 30 κλίνες για τους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας αλλά και αυτού της νοσηλευτικής. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό στην πόλη του Δημοτήχου. Μάλιστα, οι ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό έχουν ήδη καλυφθεί, με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο να προσδοκά την διεύρυνση της στρατηγικής του στην περιοχή του Εύρου με την ενίσχυση του τμήματος με ακαδημαϊκά κριτήρια. Αυτό το οποίο όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε και να ισχυροποιήσουμε αυτό το τμήμα με ακαδημαϊκά κριτήρια, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν σταματάμε καθόλου. Έχουμε ένα πλάνο συγκεκριμένο, πολύ το ωραία, οποίο θα ολοκληρωθεί 31/12/25, και τότε θα μπορούμε να πούμε ότι η πρώτη μεγάλη φάση έχει ολοκληρωθεί.